Στον Πόστο λένε θα λέγαμε τον. Όχι, στον Κώστα. Ποιο τα γέλια. Καμιά φορά δεν κολλάς και εσύ, Κώστα, στα ονόματα. Να είναι, ξέρεις, λένε, να είναι το παιδί σου, ας πούμε, και να κάνεις. Καλά, το μεγαλύτερο απόδειξη ότι μεγαλώνεις είναι ότι μπερδεύεις τα ονόματα. Το είναι η κλάσικ. Εγώ δηλαδή, αυτόν τον διαιτή του Παναθηναϊκού, τον Γκαμπάκοφ, τον έλεγα Κουλμπάκοφ τρεις μέρες. Που υπάρχει διαιτή Κουλμπάκοφ. Τώρα μετά. Ο ένα λευκορωσία. Επίσης τον Πεπ Μπιέλ. Ναι. Μου έχει κολλήσει από την πρώτη μέρα που ήρθε ότι λέγεται Pep Bale. Bale. Μέχρι να το. Κοτσίδα. Ναι. Μέχρι να το μάθω θα πάρει κανένα δίμηνο. Έλα, ακούμε. Γιατί έχουμε εξελίξει βόμβες και όλα πολλά. Ναι. Τι έχουμε, Κώστα. Βόμβες. Ποιες είναι οι βόμβες. Ξέρω εγώ, εσύ θα πεις. Τελευταία μέρα στην μεταγραφή. Θα ήθελα να κάνουμε αλευρόπουλο. Κάνουμε αλευρόπουλο. Βόμβα, κυρίες και κύριοι. Ποια βόμβα. Ποια βόμβα. Βόμβα ο πυροσδήμος. Ναι, έλα. Κοιτάξτε, οι μεταγραφές λέμε τελειώνουν τώρα την Πέμπτη. Την Παρασκευή, συγγνώμη. Όχι την Πέμπτη, 15. Τελειώνουν 15, ναι. Αλλά κατά βάση αυτή τη στιγμή κυρίως με ελεύθερους είναι πιο εύκολο να βρεις. Οπότε μπορεί να πάει και 30. Δεν είναι ντε και καλά δηλαδή ότι θα πάνε μεταγραφές μέχρι του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι τις 15. Εύκολα μπορεί να πάνε μέχρι τις 30. Εδώ στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε για το καλό ρεπορτάζ που έχει τουλάχιστον για τα θέματα Μαρσέλο ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μην Κωνσταντίνος εσύ. Κυριάκος. Δεν θα λέμε για τα ονόματα τα λάθη. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Μόνο, ωραία, είναι η μέρα, παιδιά. Ναι. Του υποκλεινόμαστε στο ρεπορτάζ. Ναι, τι είπε. Διότι στη ΔΕΘ προχθές είπε ότι ο Μαρσέλο παίζει έξω αριστερά. Ναι. Ιδέες. Για την ακρίβεια είπε σε κάποιον δημοσιογράφο, του λέει εσείς που είσαστε έξω αριστερά θέση που θα παίζει ο Μαρσέλο. Όχι, είναι Ολυμπιακός κανονικός, τον έχεις δει να παίζει μπάλα. Ναι. Όχι, αλλά είναι Ολυμπιακός, αυτό είναι γνωστό. Ναι, ρε παιδί μου, τον έχω δει να παίζει μπάλα. Είναι πολύ γυμνασμένος, πάρα πολύ, έτσι. Φαίνεται. Περισσότερο από το Ζαγοράκι, για παράδειγμα, γιατί παίζανε μαζί. 100%. Σε ένα με την Εθνική Ρωμά, ας πούμε, ξέρω, παίζανε στο Μοσχάτο. Ναι. Αλλά μόνο το δεξί, όταν μιλάμε το αριστερό για να πατάει, δεν μπορεί ούτε να σταματήσει με το αριστερό. Ναι. Είναι, εντάξει. Θα αρχίσουμε, θα διάλαβε. Αλλά είναι πολύ γυμνασμένος, Κρίσα. Ναι. Πάντως πρέπει να παρακολουθεί. Όχι, πάντως ο Μαρσέλο, τουλάχιστον ο προπονητής του Ολυμπιακού, στο μυαλό του τον έχει ή μέσα αριστερά ή έξω αριστερά. Ναι. Όχι αριστερός μπακ. Μέσα αριστερά, τι μέσα αριστερά. Στο 4-3-3, μέσα αριστερά. Μέσα αριστερά, παιδί μου. Μέσα αριστερά. Ο εσωτερικός, σαν εσωτερικός χάφ από τα αριστερά που λέμε. Ή έξω αριστερά. Δεν τον έχει στο μυαλό του, ας πούμε, για αριστερό μπακ. Θα αφήσουμε το Ρέαπτσοκ μετά τις καλές εμφανίσεις που είχε. Τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα, έτσι όπως τον βλέπει, έτσι όπως τη βλέπει την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και έτσι όπως βλέπει και το Μαρσέλο, υποθέτω. Δηλαδή, εντάξει, ο Μαρσέλο κάνει προπονήσεις τώρα λίγες μέρες είναι. Δεν μπορεί σε κανένα εικοσαήμερο θα τον δούμε, είπαμε. Όπως είχαμε πει μετά τη διακοπή, λογικά. Okay. Ναι. Πάντως είναι. Έτσι, η ποιότητα την οποία βγάζει και μέσα από τις προπονήσεις είναι εντυπωσιακή, να το πούμε. Ένα μην είναι. Δεν είπε κανένα ότι δεν ξέρει μπάλα, δηλαδή. Τι εντυπωσιακή. Εντυπωσιάζεται κανένα επειδή βλέπει το Μαρσέλο προπονήσεις να πει όταν μας κάψει ο Θεός, δηλαδή. Λες, είναι ένας παίκτης απροπόνητος τόσο καιρό. Δεν την ξεχνάς αμέσως από δεν είναι στα νιάτα του κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο άμεσα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, με τα γραφικά ή γενικά θέματα. Όντως αυτή τη στιγμή του Κασάμι είναι στην επικαιρότητα για τον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κασάμι είναι έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να υπογράψει τον Κασάμι. Θα πρέπει να περιμένουμε και την οριστική απόφαση του Ολυμπιακού ακριβώς για το αν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι θα υπογράψει, ότι θα τον πάρει τον Κασάμι. Αλλά δεν βάζω υπογραφή αυτή τη στιγμή. Σε στυλ να βάλουν καμιά ρήτρα. Να βάλουν ρήτρα αν έχει 10-20 παιχνίδια. Που είναι η λογική με τον Κασάμι. Το θέμα είναι αν μπορεί να παίξει. Όχι, απλά πράγμα. Φαντάζομαι 30 ετών δεν τον πήραν τα χρόνια. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. 30 είναι. 30 είναι, 30 ετών.
αλλά βαρύς παίκτης ήταν πάντα. Η κυριαρχούσα εκτίμηση είναι ότι η μεταγραφή θα γίνει. Απλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ναι, ναι, okay. Ότι θα γίνει η μεταγραφή. Η βόμβα που λέει ο Καρπατόπουλος. Εγώ έχω ενδιασμούς για τον Κασάμι, δεν είμαι βέβαιος. Εγώ να δει. Έχω μια πληροφορία ότι σήμερα το πρωί ήταν να φύγει για τη Ζυρίχη, αλλά δεν έφυγε, ανέβαλε το ταξίδι. Ναι. Αν ισχύει αυτό, πιθανότατα έμεινε για να υπογράψει, για να πέρασει ιατρικά, δεν ξέρω. Πιθανότατα. Έχω όμως κάποιους ενδιασμούς. Λέω δηλαδή τι, ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν ήταν να τον πάρει, θα τον είχε πάρει ήδη τον Κασάμι. Ναι. Είναι από προχθές. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Έχουν και αυτοί ενδιασμούς. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω... Είναι σε κάποιες σκέψεις. Σαφές. Ναι, ναι. Παιδιά, ναι. Είναι απλό. Είναι σαφές ότι σκέφτονται κάποια πράγματα για να πάρουν την οριστική απόφαση. Γιατί σε αυτή την ηλικία μην είναι ελεύθερος. Ελάτε. Τι σε αυτή την ηλικία. Όλοι οι παίχτες μένουν ελεύθεροι. Τελειώνουν 30 χρονών ελεύθερους. Ναι, όλο το καλοκαίρι γιατί βρήκε ομάδα είναι η σωστή απορία. Όχι το γιατί... αυτό εννοεί ναι, για την ελεύθερη. Ναι. Γιατί... Α, αυτό γιατί είναι ναι. Ακόμα εννοείς ελεύθερος. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι ακόμα ελεύθεροι και πραγματικά πολύ καλοί παίκτες. Για παράδειγμα αυτός που ακούγεται για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Τσέκα, ο Πορτογάλος, που έπαιζε στη Λίλη τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα γιατί είναι ακόμα ελεύθερος, γιατί δεν τον κράτησε η Λίλη. Ένας λόγος είναι γιατί θέλει, πώς το λένε, 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Που δεν είναι λίγα λεφτά όπως και να το κάνουμε. Είναι και 29 ευρώ, δεν είναι... Καλά, εντάξει, ηλικία 29 δεν είναι, αλλά έχεις χάσει την προετοιμασία. Ένας άλλος... προετοιμασία, εντάξει, εννοείται δεν έχει κάνει. Όλοι κανένας ελεύθερος... Τον περιμένεις λοιπόν, ναι, ακριβώς, τον περιμένεις από Δεκέμβριο. Ένας άλλος λόγος 2,5. Μπορεί να είναι ότι έχει να παίξει, ο συγκεκριμένος, ας πούμε, παίξει από τα μέσα Απριλίου λόγω ενός τραυματισμού στον Αστράγαλο. Ακόμα καλύτερα. Θέλω να πω, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν λόγοι για τους οποίους κάποιοι παίχτες, ενώ είναι καλοί, πραγματικά καλοί παίχτες, δεν έχουν βρει ομάδα ακόμα. Ναι, ναι. Ο Γιούγκο είναι ο διαιτής του Ολυμπιακός Φράιμπουργκ. Ποιος? Ο Σλοβαίνος, ο Γιούγκο. Α, μάλιστα. Ναι, τον ορίστηκε από την UEFA. Είναι ένας διαιτής που... Καταρχάς είναι ένας αρκετά καλός διαιτής, εγώ όσο τον θυμάμαι. Δεν μου έχει κάνει γενικά μια καλή εντύπωση. Είναι λίγο αυστηρός, παραπάνω ίσως λίγο αυστηρός. Δεν τον λες φιλέλληνα. Δεν θυμάμαι κανένα μάτι να έχει παίξει φουλ κάποια ελληνική ομάδα καλά. Δεν υπάρχουν φιλέλληνες. Ο τελευταίος ήταν πώς τον λένε να πούμε, ο Λόρδος Μπάιρον. Ο τέρμα. Κολίνα ήταν ο τελευταίος. Ναι, Κολίνα ψηλό ήταν. Που τρέλανε τους Δάνους. Ναι. Και θα υπάρχουν. Άσχετα αν θα τους ορίζουν ή δεν θα τους ορίζουν, γιατί είναι και... Την καριέρα του κοιτάει ο διαιτητής, τι να κοιτάξει ναι, το τι χώρα είσαι. Υπάρχουν και διαιτητές οι οποίοι βλέπεις ότι γενικά τις ελληνικές ομάδες τις βλέπουν και υπάρχουν και άλλοι διαιτητές που δεν θέλουν να μας βλέπουν. Δεν θέλουν ρε παιδί, μας βλέπουν. Ωραία, ο Τέμινγκ εγώ θυμάμαι αν θέλει να διαιτηθεί. Εσείς, ειδικά με αυτή την ιστορία των ξένων τώρα. Ενώ οι περισσότεροι άλλοι Ολλανδοί διαιτητές γενικά έχουν έτσι καλές τέτοιες με τις ελληνικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Αυτός πράγματι ήταν λίγο έτσι ένας δίμετρος Ολλανδός. Τι θέλω να σου πω, θα βάλει τον Ρέαπτσουκ. Εννοείται. Έλα ρε σταμάτα, το εννοείται κι εσύ. Εννοείται. Τον ρωτάμε, άλλο ρωτήσαμε. Δεν ρωτήσαμε εσά. Είμαι βέβαιος. Πιστεύω ότι σκέφτεται μήπως βάλει κάποιον δεξιοπόδαρο. Το σκέφτεται. Ή τον Άβυλα. Το Ρέτσο. Δύσκολο. Δεν μου έδειξε τίποτα. Ξέρεις πως κατεβαίνουν αυτοί από εκεί. Πως κατεβαίνουν αυτοί από εκεί, ξέρεις. Ναι, αλλά εντάξει. Η μόνη λύση είναι να βάλει το Σισε. Αλλά πώς θα το κάνεις μετά με τους άλλους. Τι να κάνει, να βάλει το Σισε αριστερό. Όχι, μια χαρά. Στο μάτσο αυτό ειδικά, μπάστακας δεν κατεβαίνει ποτέ. Και άμα κατεβαίνει θα είναι και επικίνδυνος. Θα κατεβαίνει, θα είναι και είναι δυνατό να μην κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει ο Φυσιακός. Ναι. Ο κατεβαίνει το πέσει. Ωραία, ας τον βάλει τότε. Κάποιον να βάλει όμως. Νομίζω ότι σκέφτεται τον Άβυλα, πιστεύω. Ναι. Σκέφτεται τον Άβυλα. Δεν είναι όμως σίγουρος. Ο Ρέαμτσουκ είναι σαφές ότι αυτό που λέμε κοινώς τα έχει χτίσει, δεν έχει και καλή ψυχολογία. Δεν ξέρω κιόλας κατά πόσον έχει επηρεαστεί και από τον ερχομό του Μαρσέλο, ξέρεις, από εκεί που ήσουν σχεδόν 1,5 και χρόνο, έπαιρνε τη φανέλα στο σπίτι, τώρα έρχεται ένας Μαρσέλο, λες, όχι πάει.
που θα παίζω εγώ, ας πούμε. Άσε τι λέμε εμείς, τι λέει ο προπονητής, τι σκέφτεται και αυτά. Ο παίχτης σου λέει, όχ, έφερα τον Μαρσέλο. Τέτοιο πριν έπαιζε καλά. Πριν τον Μαρσέλο πέταγε. Τέλος πάντων, δεν ήταν έτσι. Όχι, βόμβα, έτσι δεν γίνεται. Να. Βόμβα, κυρίες και κύριοι. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ που μου αρέσει ο ραπτ. Ναι. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Τα παιχνίδια. Ναι. Βόμβα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Τι βόμβα, πες το. Θα έχουμε βόμβα, περιμένω εγώ να ακούσω. Δεν ξέρω, όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ή όχι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρεις, απάντησε. Δεν ξέρω.